Και πάω τώρα σε κάτι το οποίο μας αφορά όλους, αλλά συνδέεται και με αυτό που συζητάγαμε, το lobbying, ε? Το lobbying, δεν συζητάγαμε? Και πόσο επηρεάζει και τι επηρεάζει και γιατί επηρεάζει και πάει λέγοντας. Πρέπει να σας πω ότι τις μέρες που πέρασαν δημοσιεύτηκε ένα εξαιρετικό άρθρο του κυρίου Χρήστου Κολοβού. Ο τίτλος του ήταν 50 δις ευρώ. Ο τρόμος των δίθεν ΑΠΕ πλανάται πάνω και από τη χώρα. Και πού αλλού είναι το μεγάλο φαγοπότη? Στις πλάτες μας. Ο κύριος Κολοβός, σε μια περίοδο που όλη η συζήτηση γίνεται για το ενεργειακό, και δεν ξέρω αν έχει πιέσει το lobbying στις Βρυξέλλες, αλλά είναι τόσο κατεπίγουσας μορφής το ενεργειακό, που ένα χρόνο το συζητάνε και αποφάσεις δεν έχουν πάρει, εξηγεί ορισμένα πράγματα και θέλω να τον ακούσουμε σήμερα, που σχετίζονται και με τη χώρα μας, αλλά και με το πανευρωπαϊκό πρόβλημα. Διότι αυτό που συμβαίνει στη χώρα, κατά αντιστοιχεία, συμβαίνει σε όλες τις χώρες. Καλημέρα, κύριε Κολοβέ. Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Λοιπόν, έχετε πιάσει εδώ την ιστορία των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην πατρίδα μας και έχετε με έναν τρόπο αναλύσει ότι πρώτα-πρώτα όταν λέμε ΑΠΕ στην Ελλάδα δυστυχώς περιοριζόμαστε μόνο στις ανεμογεννήτριες. Το καταλαβαίνω λάθος? Πολύ σωστά το καταλαβαίνετε. Πλέον όμως όταν λέμε ΑΠΕ θα εννοούμε και τα τεράστια φωτοβολταϊκά εργοστάσια τα οποία στείνονται καλύπτοντας βοσκοτόπια και χωράφια. Μάλιστα. Τώρα, για εξηγήστε μας λίγο αυτό το άρθρο και το σκεπτικό του, διότι μιλάτε για τις μεταρρυθμίσεις των τελευταίων 3 ετών στον τομέα των ΑΠΕ, που κινητοποίησαν πράσινες επενδύσεις ύψους 50 δισεκατομμυρίων έως το 2030. Κοιτάξτε, την ενέργεια μας έχουν ταράξει στα ψέματα τα τελευταία 10 τουλάχιστον χρόνια. Από τότε που θυμάμαι τον Γιώργο Παπανδρέου να λέει ότι θα μας κάνει τη Δανία του Νότου. Δανία του Νότου, για όποιον καταλαβαίνει τι σημαίνει, είναι ένα έκτρωμα γεμάτο αιωλικά παντού, τα οποία έχουν προκαλέσει την αγανάκτηση ακόμα και των δημοτών της Δανίας και πλέον τα βάζουν μόνο στη θάλασσα. Το ίδιο συμβαίνει στην πρώην Ανατολική Γερμανία, την ώρα που την Βαβαρία, την Πάμπλου τη Βαβαρία, την προστατεύουν ως κόρυνο οφθαλμού και την έχουν καθαρή από ανεμογεννήτριες. Εκεί βάζουν φωτοβολταϊκά και τα βάζουν κυρίως στις στέγες. Εμείς εδώ έχουμε ένα τεράστιο δυναμικό σε στέγες, το οποίο έχει προσδιοριστεί από το Ερευνητικό Κέντρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε 128 τετραγωνικά χιλιόμετρα έκταση, την οποία μπορούμε να καλύψουμε με φωτοβολταϊκά στις στέγες. Αλλά δεν μπορούμε να βάλουμε φωτοβολταϊκά στις στέγες και πάμε και τα βάζουμε σε βοσκότοπους και χωράφια για τον απλό λόγο ότι τα τεράστια φωτοβολταϊκά συνδέονται στο δίκτυο της υψηλής τάσης, ενώ τα φωτοβολταϊκά στις στέγες πρέπει να συνδεθούν στο δίκτυο της χαμηλής τάσης. Στο δίκτυο της υψηλής τάσης υπάρχει χωρητικότητα, επειδή κλείσαμε τις λιγνητικές μονάδες και τις αντικαταστήσαμε με μονάδες φυσικού αερίου, οι οποίες είναι στην περιοχή της Αττικής, κυρίως στη Νότια Ελλάδα. Ενώ στην Βόρεια Ελλάδα που υπήρχαν οι λιγνίτες έχει μείνει ένας τεράστιος χώρος και συνδέονται αιωλικά και τεράστια φωτοβολταϊκά. Σε βάρος και της κτηνοτροφίας και της γεωργίας και της μελισσοκομείας και όλων των χρήσεων που υπήρχαν στις περιοχές αυτές. Αυτό λοιπόν το οποίο δεν βγαίνει κανένας να εξηγήσει στους πολίτες είναι το πόσες ΑΠΕ από αυτές τις μορφές ΑΠΕ αιωλικά και φωτοβολταϊκά πρέπει να βάλουμε για να έχουμε ρεύμα. Και τα στοιχεία από τη Γερμανία που έχει βάλει 130.000 μεγαβάτ αιωλικά και φωτοβολταϊκά, αιωλικά και στην ξηρά και στη θάλασσα, λένε ότι αυτές τις μέρες του Δεκεμβρίου, 1 και 2 Δεκεμβρίου και το τριήμερο 9 με 11 Δεκεμβρίου που κοιτούσα τα στοιχεία, η παραγωγή αυτών των 130.000 μεγαβάτ ήταν λιγότερο και από 5.000 μεγαβάτ, έπεσαν και στα 2.500 και στα 3.000 μεγαβάτ, ποσότητα ηλεκτρισμού που δεν επαρκεί για να καλύψει τις ανάγκες της Ελλάδας. Άρα λοιπόν εμείς τι θα κάνουμε? Θα βάλουμε 130.000 μεγαβάτ για να καλύψουμε τις ανάγκες της Ελλάδας με τις δίθεν ΑΠΕ, τα αιωλικά και τα φωτοβολταϊκά? Το δίθεν που χρησιμοποιώ πάει στο γεγονός ότι δεν υπάρχει τίποτα το αηφόρο στα αιωλικά και στα φωτοβολταϊκά πέρα από το καύσιμο το οποίο χρησιμοποιούν, που είναι ο αέρας και ο άνεμος. Αυτά ναι, είναι ανανεώσιμα. Ωστόσο, στον εξοπλισμό δεν υπάρχει απολύτως τίποτα το ανανεώσιμο.
για τον λόγο ότι το 95% των φωτοβολταϊκών μας έρχεται από την Κίνα, όπου και πάνω από 4 δισεκατομμύρια τόνους κάρβουνο για να τα κατασκευάσουν αυτά τα αιωλικά. Και τα αιωλικά χρειάζονται σπάνιες γεές, που πάλι το 70 έως 90% των μετάλλων της ομάδας των σπανίων γεών μας έρχεται από την Κίνα. Και όποιος θέλει μπορεί να ψάξει το διαδίκτυο για την λίμνη τοξικών καταλήπων της επεξεργασίας των τοξικών σπανίων γεών στο Μπαοτού της Κίνας. Το ξαναλέω, Μπαοτού της Κίνας. Όποιος θέλει μπορεί να το ψάξει να το βρει. Άρα, λοιπόν, το καθαρό λέτε στη Δύση είναι ένας μεγάλος λάκκος τοξικότητας σε μια λίμνη στην Κίνα. Αυτό μου λέτε. Ακριβώς. Για να βάλουμε αιωλικά στην Ελλάδα, πετούμε τα τοξικά σκουπίδια στην Κίνα. Αυτό ακριβώς γίνεται. Προχθές είχαμε εδώ το δήμαρχο από το Δήμο Άργος Οριστικού. Μας είπε ο άνθρωπος ότι ήταν έτοιμοι να λειτουργήσουν ως πρότυπο δήμος, αλλά δεν μπορούσαν να συνδεθούν στο δίκτυο χαμηλής τάσης, αυτό που περιγράψατε και εσείς. Και έτσι μείναν στην ουσία στον αέρα και θα πληρώσουν και παραπάνω την κιλοβατόρα. Και έρχομαι ακριβώς σε αυτό το ερώτημα. Όλα αυτά τουλάχιστον δεν έχουν ένα όφελος ενεργειακά στην τιμή του ρεύματος, κύριε Κολοβέ, για τον καταναλωτή? Όχι, δεν έχουν, για τον απλό λόγο ότι η τιμή του ρεύματος προσδιορίζεται στο χρηματιστήριο της ενέργειας, όπου γίνεται ένα τεράστιο πάρτι. Προσδιορίζεται η τιμή της χοντρικής όπου θέλουν οι ελάχιστοι πάροχοι που συμμετέχουν, και η Επιτροπή Ανταγωνισμού δεν παρεμβαίνει και βγάζει διαφημίσεις στα ραδιόφωνα ότι κάντε μας ανώνυμες καταγγελίες για να βρούμε τα καρτέλ. Εκεί υπάρχει ένα προφανές καρτέλ στο χρηματιστήριο της ενέργειας, το οποίο η Επιτροπή Ανταγωνισμού κάθεται και το χαϊδεύει. Δεν πρόκειται λοιπόν ποτέ να φτηνίνει το ρεύμα, για τον απλό λόγο ότι αν βάλουμε πάνω από 100.000 ΜΒ αιωλικά και φωτοβολταϊκά, ναι, αυτά θα μας κοστίσουν 150 δισεκατομμύρια, χρειάζονται και ατελείωτα δίκτυα και χρειάζονται και μονάδες αποθήκευσης, μπαταρίες ή αντλησιοταμίευση, δηλαδή αποθήκευση σε ταμιευτήρες υδροηλεκτρικών, τα οποία είναι επενδύσεις που συνολικά θα μας κοστίσουν πάνω από 150 δισεκατομμύρια ευρώ σε συνθήκες μιας χρεοκοπημένης χώρας. Πάνω σχεδόν ένα ακαθάριστο εγχώριο προϊόν, ένα ΑΕΠ της Ελλάδας, θα μας κοστίσει αυτή η ιστορία, το οποίο βεβαίως θα βγει από τις δικές μας τσέπες, από τις τσέπες ολωνών. Και δεν θα γίνει για να έχουμε ρεύμα στην Ελλάδα, θα γίνει για να στέλνουμε ρεύμα στη Γερμανία. Γι' αυτό και πρόσφατα μας είπαν ότι πρέπει να κατασκευάσουμε ένα τεράστιο καλώδιο απευθείας από την Ελλάδα στην Αυστρία, για να εξάγουμε ρεύμα και να γίνουμε, λέει, εξαγωγέας καθαρής ενέργειας. Πόσο θα μας κοστίσει αυτός ο ρόλος του εξαγωγέας της καθαρής ενέργειας, αυτό δεν βγαίνει κανένας να το πει. Γι' αυτό και δεν πρόκειται να φτηνίνει ποτέ το ρεύμα. Αυτές όλες οι επενδύσεις θα πληρωθούν από τις δικές μας τσέπες. Είναι δίθεν επενδύσεις. Δεν αφορούν τις ανάγκες της Ελλάδας, αφορούν τις ανάγκες των Κεντροευρωπαίων. Μου λέει εδώ πέρα ο φίλος ο Αλέξης, μα κύριε Κολοβέ, τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο βγήκαν δύο ανακοινώσεις που λέγαν ότι σε συγκεκριμένες ημέρες, πάνω από 6 ώρες, είχαμε αυτάρκεια ενέργειας και ρεύματος χάρη σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Και αυτό ήταν το πρώτο βήμα. Αυτό λέει, εσείς δεν το είδατε? Ήταν μόνο μία μέρα, στις 7 Οκτωβρίου το μεσημεράκι, που υπήρχε απαγορευτικό απόπλου στα νησιά. Και επιπλέον υπήρχε πολύ ελάχιστη κατανάλωση ζήτηση ηλεκτρισμού. Η ζήτηση ηλεκτρισμού στην Ελλάδα εκείνες τις ώρες, νομίζω ήταν κάπου 11 το πρωί με 4 το απόγευμα, αυτό το πεντάωρο, ήταν κάτω και από τις 2.500 ΜΒ. Σας είπα νωρίτερα ότι έχουμε βάλει πάνω από 10.000 ΜΒ αιωλικά και φωτοβολταϊκά. Εκείνες τις ώρες λοιπόν το μεσημέρι δούλευαν τα φωτοβολταϊκά και ήρθαν να προσθεθούν και τα αιωλικά, επειδή υπήρχε απαγορευτικό απόπλου στα νησιά και δούλευαν οι ανεμογεννήτριες στο φουλ της δυναμικότητας και δεν ξέραμε τι να κάνουμε το ρεύμα. Έπρεπε λοιπόν αφενός να καλύψουμε τις δικές μας ανάγκες, αφετέρου να εξάγουμε το ρεύμα, γιατί θα έπρεπε να προστατεύσουμε, να αφαιρέσουμε παραγωγή από το ελληνικό δίκτυο για να σταθεροποιήσουμε το δίκτυο. Το δίκτυο διατηρείται σε ευστάθεια μόνο όταν υπάρχει ισορροπία ανάμεσα στην παραγωγή ηλεκτρισμού και στη ζήτηση ηλεκτρισμού. Είναι μια υπερήφημη συχνότητα των 50 Hz, που είναι, για όσους ξέρουν από ηλεκτρολογικά,
αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό το οποίο συνέβη είναι ότι κάναμε εξαγωγή ρεύματος. Την ίδια στιγμή ωστόσο τα θερμικά εργοστάσια τα οποία δούλευαν συνέχισαν να δουλεύουν, δηλαδή καλύπτανε τις ανάγκες θεωρητικά με τις δίθεν ανανεώσιμες πηγές. Στην πραγματικότητα πληρώνανε εκείνη τη χρονική στιγμή και τα θερμικά εργοστάσια και τις ανανεώσιμες πηγές. Αυτό ακριβώς συνέβη. Ναι, ναι. 7 Οκτωβρίου. Λέει εδώ άλλος φίλος, πώς η Γερμανία, λέει, των πάνω από 150 γιγαβάτ αιωλικών και φωτοβολταϊκών και η λιγνίτη και εμείς δεν το κάνουμε? Η Γερμανία καίει σταθερά αυτές τις μέρες γύρω στα 30.000 μεγαβάτ λιγνίτη και λιθάνθρακα, από μισά περίπου. Υπόψη είναι ότι η Γερμανία δεν έχει δικό της λιθάνθρακα και είναι 100% εισαγόμενος ο λιθάνθρακας στη Γερμανία. Και το κάνει αυτό για το λόγο ότι δεν υπάρχει πια η επάρκεια φυσικού αερίου που υπήρχε μέχρι πέρυσι, που υπήρχε το ρωσικό φυσικό αέριο στην αγορά. Πλέον υπάρχει μόνο το υγροποιημένο αέριο, το οποίο κατά ένα μέρος μας έρχεται πάλι από τη Ρωσία, αλλά αφού πρώτα περάσει από την Κίνα και βαφτιστεί κινέζικο. Σε κάθε περίπτωση, όταν δεν έχεις δυνατότητες να ανοίξεις το μείγμα, επανέρχεσαι στις κλασικές θερμικές πηγές ηλεκτρισμού, που είναι ο λιγνίτης και ο λιθάνθρακας. Αυτό κάνει η Γερμανία. Εμείς δεν το κάνουμε, παρά το γεγονός ότι στις 16 Νοεμβρίου ο Υπουργός Ενέργειας έβγαλε μια απόφαση όπου πιστοποιούσε ότι ο εγχώριος λιγνίτης συμβάλλει στην ενεργειακή ασφάλεια της χώρας και είναι και φτηνότερος από το πανάκριβο φυσικό αέριο, και παρόλα αυτά εμείς δεν καίμε λιγνίτη και προτιμούμε να καίμε φυσικό αέριο. Ξέρετε, αυτές τις μέρες του Δεκεμβρίου καίμε φυσικό αέριο σε ποσοστό 50, 60, ακόμα και 70% φτάσαμε στο μείγμα ηλεκτροδότησης. Για ποιες ΑΤΕ λοιπόν μας μιλούν? Πού είναι αυτά τα 10.000 ΜΒ τα οποία μας έχουν κοστίσει πάνω από 15 δισεκατομμύρια? Έτσι. Για να καταλαβαίνει ο κόσμος τι είναι τα 15 δισεκατομμύρια, είναι 10 μονάδες Πτολεμαϊδα 5 που την περιμένουμε πώς και πώς να μπει σε λειτουργία την άνοιξη, μήπως και φθηνύνει λίγο το ρεύμα στη χονδρική τιμή. Δεν μου λέτε, κύριε Κολοβέ, αυτά τα 15 δις, αν έπεφταν στο να έχεις ένα νέο σύγχρονο δίκτυο χαμηλής τάσης, αρκούσαν, επαρκούσαν? Εκτιμώ ότι αυτά τα 10-15 δις, αν τα ρίχναμε στο δίκτυο της χαμηλής τάσης, θα μπορούσαμε να στηρίξουμε και φωτοβολταϊκά στις στέγες, θα μπορούσαμε να στηρίξουμε ηλεκτροκίνηση, θα μπορούσαμε να σώσουμε τον πλανήτη, όπως μας λένε. Αλλά δυστυχώς δεν γίνονται επενδύσεις στο δίκτυο της χαμηλής τάσης, διότι πρέπει τα μεγάλα εργοστάσια να ανήκουν στους ιδιώτες. Μάλιστα. Ακούστε τώρα εδώ, λέει ο Νικόλας. Ρωτήστε σας παρακαλώ τον κύριο Κολοβό, τι πιστεύει για την αλλαγή που ετοιμάζεται πάλι στους οικιακούς πελάτες αναφορικά με τις τριφασικές παροχές? Γιατί πιστεύει ότι σχεδιάζουν κάτι τέτοιο? Ποιες είναι οι πραγματικές αιτήσεις και η σκοπιμότητα, αν δεν είναι η αφέμαξη περισσότερο των μικρών καταναλωτών? Καταρχήν πρόκειται για ένα χαράτσι, ένα νέο χαράτσι. Μηχανεύονται διάφορους τρόπους για να αυξήσουν την επιβάρηση των καταναλωτών. Να θυμίσω ότι μας είχαν βάλει και ένα ακόμα χαράτσι για δίθεν ασφάλιση κινδύνου από την υψηλή τιμή της ενέργειας, το οποίο ακόμα δεν έχει εμφανιστεί στους λογαριασμούς και δεν το έχει δει ο κόσμος. Σε κάθε περίπτωση, το να χρεώνουν τις τριφασικές παροχές και να σδόχνουν τον κόσμο προς μονοφασικές παροχές είναι μια οπισθοδρόμηση σε πρακτικές της δεκαετίας του 1970. Και υπάρχει και μια ακόμα διάσταση με μονοφασική παροχή, που σημαίνει ισχύει 8 καβεά ή το πολύ 12 καβεά κιλοβάτ αμπέρ στις παροχές των νοικοκυριών. Μη φαντάζεται κανείς ότι θα μπορεί να φορτίσει ηλεκτρικό αυτοκίνητο, ενώ μας λένε για να πάμε υποχρεωτικά στην ηλεκτροκίνηση θα καταργήσουν τη δυνατότητά μας να έχουμε πρόσβαση σε αυτοκίνητα με μηχανές εσωτερικής καύσης. Ο κόσμος δεν θα μπορεί να τα φορτίσει τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα στο σπίτι και θα είναι υποχρεωμένος να πάει στα σημεία, στους φορτιστές που στείλουν τώρα, όπου επικρατεί πλήρης αδιαφάνεια. Όταν πάει κανείς να φορτίσει ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο σε έναν φορτιστή από αυτούς που έχουν στηθεί, το μόνο που δεν βλέπει είναι σε τι τιμή πουλείται η κιλοβατόρα. Δεν υπάρχει πουθενά αυτό το πράγμα.
σε όλα τα βενζινάδικα τα έχουν υποχρεώσει εδώ και χρόνια να έχουν μεγάλες πινακίδες που να λένε, να βλέπει ο οδηγός από μακριά πόσο πουλάει τη βενζίνη, το πετρέλαιο, το υδραέριο. Τα σημεία φόρτωσης ηλεκτρισμού, τα οποία ξεφυτρώνουν παντού, δεν βλέπει πουθενά κανείς ποια είναι η τιμή της χιλοβατόρας. Έτσι. Για να καταλαβαίνουμε περί τίνος ακριβώς πρόκειται. Αυτό ακριβώς κάνουν. Λέει εδώ ο φίλος ο Στέφανος, ρωτήστε τον κύριο Κολοβό το εξής. Ο οργανισμός σχολικών κτηρίων διαθέτει τα περισσότερα δημόσια οικίματα στη χώρα. Γιατί κατά τη γνώμη του δεν αξιοποιεί τη στέγη των σχολείων για φωτοβολταϊκά? Μα το πέρε παιδιά, δεν υπάρχει δίκτυο χαμηλής τάσης. Θέλετε να πείτε κάτι επιπλέον κύριε Κολοβέ? Έχω την εντύπωση ότι υπήρχε ένα πρόγραμμα για να αξιοποιηθούν οι στέγες, αλλά είναι αυτό που λέτε, ότι σε κάθε περίπτωση πρέπει να υπάρχει δυνατότητα σύνδεση στο δίκτυο της χαμηλής τάσης. Μάλιστα, το οποίο κανείς δεν βλέπω να το συζητά. Ο Σάκης, να το πω λίγο πιο απλά, με 50.000 ευρώ αν βάλουμε στο σπίτι φωτοβολταϊκά δεν φτάνουν για 100% αυτονομία, πάλι χρειάζεται η ΔΕΗ, το πετρέλαιο κτλ. Και αν αναλογιστεί κανείς ότι στα 10 χρόνια το πολύ χρειάζονται νέες μπαταρίες βαθιάς εκφόρτισης, ας κάνουμε το λογαριασμό σε μεγάλη κλίμακα να δούμε ότι δεν δουλεύει αυτό το σύστημα έτσι. Συμφωνείτε? Περίπου έτσι είναι. Άλλος φίλος από Θεσσαλονίκη. Κύριε Κολοβέ, λέει καλημέρα. Εφόσον υπάρχει αυτός ο τρόπος τιμολόγησης, ακόμη και να αυξηθεί η παραγωγή ρεύματος από λιγνίτη, πάλι η τιμή δεν θα είναι ψηλή? Κοιτάξτε, έχει δημιουργηθεί στο χρηματιστήριο ενέργειας ένας μηχανισμός ο οποίος δόχνει την τιμή προς τα πάνω. Γιατί ο μηχανισμός ο οποίος έχει δημιουργηθεί επί της παρούσας κυβέρνησης λέει ότι δεν παίρνει υπόψη το πλήρες κόστος παραγωγής, αλλά παίρνει υπόψη μόνο το οριακό κόστος, το κόστος του καυσίμου που υπάρχει κάθε στιγμή. Και το κόστος του καυσίμου αυτή τη στιγμή είναι το πιο ακριβό καύσιμο, είναι το πανάκριβο φυσικό αέριο, το οποίο διαμορφώνεται ανεξέλεγκτα στο Ολλανδικό χρηματιστήριο με τον δείκτη TTF. Και όσο υπάρχει αυτός ο μηχανισμός της αγοράς, ο ηλεκτρισμός δεν πρόκειται να φθηνίνει, γιατί η τελευταία μονάδα που θα μπαίνει στο σύστημα για να καλύψει και με βάση την οποία υπολογίζεται η χρέωση όλης της χονδρικής αγοράς θα είναι μονάδα φυσικού αερίου πανάκριβη. Και θυμίζω ότι στις 16 Νοεμβρίου ο Υπουργός Ενέργειας πιστοποίησε εγγράφως με υπουργική απόφαση ότι η λιγνίτη είναι φθηνότερος από το φυσικό αέριο. Αλλά δεν καίμε λιγνίτη για να καίμε φυσικό αέριο. Ο Νικόλας, καλημέρα λέει κύριε Κολοβέ. Ένας λόγος δεν είναι και η αδυναμία αναβάθμισης του δικτύου χαμηλής τάσης. Αφαιρώντας τριφασικές παροχές, δεν αλλάζεις τη διαστασιοποίηση του δικτύου για να χωρέσεις φωτοβολταϊκά και φορτιστές σε βάρος των μικρών καταναλώσεων. Ναι, πιθανόν να είναι και έτσι, ότι το κάνουν για να δημιουργήσουν ηλεκτρικό χώρο. Αλλά σε κάθε περίπτωση, αν δεν γίνουν επενδύσεις στο δίκτυο της χαμηλής, αξιόλογος ηλεκτρικός χώρος δεν πρόκειται να υπάρξει. Μάλιστα. Ο φίλος ο Φώτης λέει, μήπως ο κύριος Κολοβός, βλέπω εδώ επιμένουν, έχει κάποια ενημέρωση και μπορεί να μας εξηγήσει βάσει απόφασης ΡΑΕ σχετικά με τις παροχές που έχουν τριφασικό και το νέο τρόπο που αποφάσισε να γίνει τη χρέωση, τι ακριβώς σημαίνει αυτό για τον καταναλωτή? Άκρη εγώ λέει δεν μπορώ να βγάλω, και ας είμαι σε εταιρεία παρόχου εργαζόμενος, δεν μπορώ να βγάλω άκρη. Κοιτάξτε, εγώ δεν έχω δει την απόφαση της Ρυθμιστικής Ενέργειας για να δω πώς ακριβώς θα εφαρμοστεί. Θα περιμένουμε να δούμε πώς θα εφαρμοστεί όταν θα εμφανιστεί στους λογαριασμούς του ρεύματος. Σωστό και αυτό. Έχετε δίκιο. Να πω στο Σιμεών ότι το δήμαρχο του Άργου Οριστικού τον είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Σιμεών, εσύ δεν τον άκουσες. Και μας τα είπε αυτό που μας στέλνεις εδώ. Και είναι ίσως το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι αυτό, κύριε Κολοβέ, ότι ένας δήμος ο οποίος μπήκε μέσα στα προγράμματα αυτά για φωτοβολταϊκά, στο τέλος πληρώνει ακριβότερα το ρεύμα γιατί δεν μπορεί να συνδέσει το δικό του. Το οποίο θα το έδινε με ανταλλαγή στη ΔΕΗ. Θα το έδινε δωρεάν δηλαδή. Καταλαβαίνετε. Εγώ αναζήτησα τη συνομιλία σας με τον δήμαρχο του Άργους Οριστικού, την άκουσα και ο δήμαρχος του είπε ξεκάθαρα ότι αντί να πληρώνει 5 λεπτά την κιλοβατόρα, πληρώνει 30. Μάλιστα. Ποια είναι λοιπόν η δική σας αίσθηση, γιατί εδώ προφανώς έχουν παίξει ρόλο κάποια άλλα lobbying και στις Βρυξέλλες για το μεγάλο σχέδιο αυτών των αποφάσεων. Πού οδηγούμαστε? Οδηγούμαστε σε μια κατάσταση όπου ο κόσμος θα φτωχοποιείται κάθε μέρα όλο και περισσότερο με όχημα την ακριβή ενέργεια. Επειδή ακριβώς η ενέργεια μπαίνει σε όλα τα σπίτια, επηρεάζει τους πάντες. Και οι πολιτικοί των Βρυξελών έχουν καταστήσει
και όλων των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων έχουν καταστήσει την ενέργεια ένα όπλο μαζικής καταστροφής που φτωχοποιεί κάθε μέρα τους πολίτες όλο και περισσότερο. Γι' αυτό φτάσαμε σε γελίες καταστάσεις όπως το καλάθι της νοικοκυράς, το καλάθι του νοικοκυριού, το οποίο σε μένα τουλάχιστον φέρνει ρίγη ανατριχύλας, καθώς μου θυμίζει έντονα το δελτίο των κομμουνιστικών χωρών πριν την κατάρρευση του δίθεν υπαρκτού κομμουνισμού. Άρα εσείς δεν βλέπετε φως στο τούνελ, αυτό μου λέτε. Όχι, δεν βλέπω φως στο τούνελ, διότι αυτά όλα γίνονται με συγκεκριμένες πολιτικές επιλογές. Το έχω πει και άλλες φορές στις συνομιλίες μας, ότι όλα είναι θέμα πολιτικής επιλογής και οι συγκεκριμένες πολιτικές επιλογές που έχουν γίνει οδηγούν συνειδητά σε αυτή την κατάσταση. Ναι, αλλά θα σας πει κάποιος, έτσι θα χάσουν σιγά σιγά, οδηγώντας μαζικά κόσμο σε ενεργειακή φτώχεια, γι' αυτό μιλάμε, θα χάσουν τους πελάτες. Ποιο το όφελος τους? Ο όφελος είναι ότι θα αρπάξουν περιουσίες. Είδατε τι έγινε με την υπόθεση Πάτσι, ότι υπήρχε μια μεταβίβαση σπιτιών μέσω των δίθεν κόκκινων δανείων. Αυτό θα γίνει σε όλο και μεγαλύτερη κλίμακα. Μάλιστα. Κύριε Κολοβέ, θέλω να σας ευχαριστήσω. Να πω ότι το άρθρο σας, κουγκλάροντας κάποιος με τις λέξεις κλειδιά που είπαμε στην αρχή του τίτλου, μπορεί να έχει πρόσβαση στο neakri.gr που δημοσιεύεται, αν δημοσιεύεται σήμερα. Θέλω να σας ευχαριστήσω, κύριε Κολοβέ. Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά, καλημέρα σας και στους ακροατές σας.